Ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τις τελευταίες συζητήσεις που γίνονται για το θέμα της μεταφοράς σας στη Λαϊκή της 19ης Μαΐου. Τι συζητήσεις γίνονται, γιατί εμείς δεν κάναμε καμία συζήτηση. Εμείς ακούμε μόνο αποφάσεις. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την πρόταση, γιατί ουσιαστικά... Δεν ερωτηθήκαμε ακόμα. Μάλιστα. Ακόμη δεν έγινε δηλαδή καμία ερώτηση σε εμάς, αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Έχω ακούσει πολλά. Λόγια του καφενείου, δηλώσεις στις εφημερίδες, είναι έτσι η πραγματικότητα. Τι φαντάζεται ο καθένας, δεν ξέρω. Τώρα ο Δήμαρχος έκανε κάποιες δηλώσεις. Βέβαια εμείς δεν ήρθαμε σε επαφή ακόμη με τον Δήμαρχο. Ζητήσαμε σαν σωματείο να βρεθούμε. Περιμένουμε πότε θα κανονίσει αυτή τη συνάντηση, πότε θα είναι έτοιμος για να συναντηθούμε. Εμείς κάναμε μία συνάντηση βέβαια με τον Αντιδήμαρχο της Λαϊκής. Τον κύριο Πύργυλη. Κύριο Πύργυλη, τα είπαμε σε φιλική, μια φιλική επίσκεψη κάναμε. Του είπαμε τις δικές μας απόψεις. Δεν μας είπε σόν και καλά ότι θα γίνει μεταφορά Λαϊκής, είπε ότι θα το συζητήσουν και θα δούνε ποιο είναι το πιο σωστό και το πιο καλό για τον κόσμο, τον Δραμηνό και φυσικά και για εμάς, γιατί αυτοί που θα δουλέψουμε είμαστε εμείς. Πρώτα πρέπει να ερωτηθούμε εμείς ποια είναι η επιθυμία μας, πώς τη φανταζόμαστε τη Λαϊκή. Και ξέρετε ότι για να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε, κάναμε μεγάλο αγώνα για να βγει η Λαϊκή έξω. Εμείς λειτουργούμε 3 χρόνια εκεί. Έτσι, ο κόσμος βέβαια, κάποιο κομμάτι του κόσμου έχει ένα θέλω να ξαναγυρίσει πίσω η Λαϊκή, αλλά το σύνολο, αυτό που έχω πάρει εγώ από τον κόσμο, το σύνολο είναι ότι εκεί βρήκε ένα χώρο να παρκάρει, ένας χώρος προσβάσιμος σε όλους, πυροσβεστική θέλετε, ασθενοφόρα θέλετε, σε εκείνη τη Λαϊκή που ήμασταν υπήρχε πρόβλημα να μετακινηθούμε. Θυμόσαστε τι κλέψιμο έπεφτε τότε. Mm-hmm. Ακούστηκε από τότε που έχουμε έρθει εκεί να χάνονται πορτοφόλια, να ξαφρίζονται τσάντες και τα λοιπά. Όχι. Ύστερα είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τα καταστήματα που ανοίγαμε μπροστά τους. Βέβαια και εκείνοι με το δίκαιό τους, ότι εμείς τους εμποδίζαμε και δεν φαινόταν η βιτρίνα τους, γιατί πρέπει να κρεμάσουμε και να δείξουμε το είδος μας. Εμείς, είτε βρέχει είτε όχι, πρέπει να κάνουμε το σκέπαστρό μας, είτε για να γλιτώσουμε από τη βροχή είτε από τον ήλιο. Πάλι υπήρχε πρόβλημα. Σε κάθε Λαϊκή αγορά υπήρχε πρόβλημα για μας. Υπήρχαν φασαρίες. Από αυτό το κομμάτι οι δικοί μου άνθρωποι ησύχασαν. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο δικός σας σύλλογος είναι αντίθετος με την μεταφορά στη 19η Μαΐου και εκτιμά ότι πρέπει η Λαϊκή να συνεχίσει στην Οδό Χελμού, εκεί στην ανάπλαση. Βέβαια, ακόμη δεν ερωτηθήκατε. Στην περίπτωση όμως που ερωτηθείτε, επισήμως βεβαίως από τη Δημοτική Αρχή... Αν ερωτηθούμε επισήμως, φυσικά και θα μιλήσουμε με στοιχεία. Μάλιστα. Δεν θα πούμε εμένα μου αρέσει έτσι. Εμείς θέλουμε να γίνει κάτι σωστό και καλό. Ο νόμος λέει ότι εμείς απαγορεύεται να είμαστε κάτω από τα 6 μέτρα. Πού θα χωρέσουμε εκεί? Υπήρχε και η Αλάνα, δεν την οποία την δηλαδή. Το σωματείο. Δεν υπάρχει σήμερα και η Αλάνα. Τα 4 μέτρα δεν ισχύουν για σας. Είναι περισσότεροι από θέμα παραγωγών, γιατί οι μικροπολιτές δεν έχουν βγει από το 13 καινούργιες άδειες. Πού θα χωρέσουμε σε εκείνο το χώρο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχουν βρει μια φόρμουλα που θα είναι καλύτερη από αυτήν που είμαστε εκεί, να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Αλλά δυστυχώς, επειδή τα ξέρουμε τα πράγματα πώς έχουν, εμείς δουλεύουμε εκεί, ξέρουμε τι δυσκολίες περνάμε και νομίζουμε ότι ο καταλληλότερος χώρος για μας είναι εκεί. Βέβαια, οι συνάδελφοι παραγωγοί δεν έχουν εικόνα οι άνθρωποι. Ξέρουν πώς λειτουργούν εκεί. Όσοι παραγωγοί ήρθαν και δούλεψαν στο χώρο τον καινούριο, δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω. Γιατί έχουμε και ορισμένους παραγωγούς που λειτουργούν μαζί μας. Τα 4 μέτρα δεν ισχύουν για σας, ισχύουν μόνο για τους παραγωγούς. Τα 4 μέτρα δεν ισχύουν για μας. Ο νόμος λέει κάτω από 6 απαγορεύεται. Αν θα πάτε σε άλλους νομούς, έχουν 8, 12. Μάλιστα. Η Χαλκιδική, η Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Δηλαδή, στα 4 μέτρα να εκθέσουμε τι? Ναι. Σαν επαγγελματίες απαγορεύεται, λέει, να είμαστε κάτω από 6 μέτρα. Ωραία, λοιπόν. Οπότε, όταν θα έρθει η ώρα με το καλό και βρεθούμε, νομίζω ότι θα καθίσουμε και θα βγάλουμε το αυτό που πρέπει να γίνει το σωστότερο, πρώτα για μας που εργαζόμαστε στον χώρο αυτό και ό,τι καλύτερο για τους Δραμηνούς.